Και χωρίς marketing, φίλε και φίλοι, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε επώνυμη ζήτηση, ούτε εξωστρέφεια, ούτε τίποτε. Κορυφαίος καθηγητής στη χώρα μας, ο Γιώργος Αυλονίτης, τον παρακαλέσω να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Χτενά για την πρωτοβουλία αυτή και φυσικά όλους τους βραβευμένους σήμερα επιχειρηματίες. Εγώ ελπίζω να πω κάτι το οποίο θα ταρακουνήσει λίγο τα νερά, όπως πάντοτε κάνω από την πρώτη μέρα που θεωρώ τον εαυτό μου καθηγητή. Ολοκληρώσαμε πρόσφατα μία έρευνα για το Nation Branding. Η έρευνα αυτή ήταν διδακτορική έρευνα, παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο. Η έρευνα αυτή συγκέντρωσε στοιχεία από 80 χώρες, με δευτερογενή στοιχεία από πηγέ όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού κτλ. Και να μπορέσουμε να δούμε αυτοί, αυτό το Nation Branding και τι σημαίνει Nation Branding. Nation Branding σημαίνει να εντοπίζω και να αναδεικνύω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να σχεδιάζω μία στρατηγική στα πλεονεκτήματα αυτά της χώρας για να δημιουργήσω μία θετική εικόνα για τη χώρα με υλικά και άειλα ωφέλη. Δηλαδή, το άειλο όφελος, η φήμη, η αξιοπιστία, τα υλικά οφέλη η ανάπτυξη, η παραγωγή, η δημιουργία πλούτου. Τι μας έδειξε αυτή η έρευνα. Κάναμε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας και είδαμε ότι το νέο Μπράντ είναι εννέα πυλώνες. Εξαγωγές, τουρισμός, άμεσες ξένες επενδύσεις, η διασπορά ομογενών στο εξωτερικό, η κάλυψη της χώρας από τα μίντια, η κουλτούρα, οι επιστημονικές επιδόσεις, το governance και η περιβαλλοντική απόδοση και προστασία του οικοσυστήματος. Εννέα πυλώνες. Συσχετίσαμε τους εννέους αυτούς πυλώνες με το δίχτυ ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum και βρήκαμε μία πάρα πολύ μεγάλη σχέση αποδεικνύουμε για πρώτη φορά ότι όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, δεν σημαίνει ανταγωνιστικότητα χωρίς εξωστρέφεια. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει εξωστρέφεια. Και τι άλλο βρήκαμε που θα έρθω να κάνω την πρόταση που είπα. Βρήκαμε σε πολύ ψηλή συσχέτιση τέσσερις πυλώνες. Εξαγωγές, τουρισμός, άμεσες ξένες επενδύσεις και governance. Ο τρόπος διαχείρισης της χώρας, πολιτική σταθερότητα, αποτελεσματικότητα κυβέρνησης, ε, πόλεμος κατά της διαφθοράς, νομικό πλαίσιο, εφαρμογή των νόμων κτλ. Άρα, εξωστρέφεια δεν είναι εξαγωγές. Η εξωστρέφεια προϋποθέτει διαχείριση της χώρας η οποία είναι ο βασικός λόγος προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων και τουριστικού συναλλάγματος. Με βάση λοιπόν αυτά τα ευρήματα, από 80 χώρες και από τις 5 υπήρους της Ιφιλίου, άρχισα να ψάχνω ποιος κρατικός φορέας από τη και μετά ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα. Και φυσικά απογοητεύτηκα. Ο τουρισμός, μια είχαμε το ΝΕΟΤ, μια είχαμε Υπουργείο Τουρισμού, ξαναγυρνάμε στο ΝΕΟΤ, ξαναπάμε Υπουργείο Τουρισμού Πολιτισμού, ξαναπάμε στο ΝΕΟΤ και ξαναπάμε στο Αυτόνομο Υπουργείο Τουρισμού. Εσείς επιχειρηματίες, όταν αλλάζουν συνεχώς οι δράσεις, οι υπευθυνότητες και τα λοιπά, στελεχών, δομών Μπορείτε να πάτε μπροστά, όχι. Για πάμε τώρα και στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια. Το Υπουργείο που είχε τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργό ο κ. Χατζηδάκη, ξέρετε πόσε φορέ έχει αλλάξει τα τελευταία 7 χρόνια. 7. Απλώ δεν έχω χρόνο τώρα να πω. 7 φορέ στον χρόνο τη κρίση αλλάξαμε δομέ, υπουργού, υπευθυνότητες. Και έρχομαι στην πρόταση. Είχα την ευτυχή συγκυρία παρουσίασα αυτά τα στοιχεία σε, μια, σε ένα συνέδριο νομικών. Και εκεί μου είπαν Αυλονίτη, μην τα Υπουργεία να γραφτούν στο Σύνταγμα. Γιατί καμία χώρα στο Σύνταγμά τη δεν οριοθετεί τα Υπουργεία. Απλώς αυτό που μπορείς να πεις, μου πανέγκριτη νομική και καθηγητές συνταγματική δικαίου, είναι ότι θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, ποια Υπουργεία έχει χώρα, αλλά η κάθε αλλαγή θα απαιτεί μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ε, ανοχή από τη Βουλή. Δεν μπορεί, δηλαδή, ο κάθε πρωθυπουργό να αλλάζει τα Υπουργεία. Και έρχομαι, λοιπόν, και λέω ότι για μένα... Με βάση τα στοιχεία από 80 χώρε, θα πρέπει η χώρα μα να έχει δύο Υπουργεία όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Υπουργείο Οικονομικών, για να καλύπτει όλα τα δημοσιονομικά θέματα, και Υπουργείο, αυτό που προτείνω, Εξωτερικού Εμπορίου, Τουρισμού και Επενδύσεων, που θα αντανακλά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Άρα, θα έχουμε ένα Υπουργείο για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Και όχι μόνο αυτό, θα μπορούμε να αξιολογούμε τον εκάστοτε Υπουργό παρέλαβε στο Υπουργείο Εξωτερικών Συναλλαγών σε αυτή τη μορφή που το παραδίδεις. Να αρχίσει δηλαδή να γίνεται και έλεγχος των ίδιων των Υπουργών. Όπως εσείς όλοι οι επιχειρηματίες επιτυχημένοι επιλέγετε και ελέγχετε τα στελέξη σας. Και αυτό το Υπουργείο θα έχει τρεις γραμματείς, τρεις γενικές γραμματείες στρατηγικού εξαγωγικού μάρκετινγκ, για να διευκολύνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να προσδιορίζουν στρατηγικά τις αγορές στόχους και τον τρόπο διείσδησης αυτές και επίσης προσαρμόζοντας και τη στρατηγική μάρκετινγκ στις συνθήκες των αγορών που θέλουμε να μπούμε. Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Τουριστικού Μάρκετινγκ. Δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο στον τουρισμό. Ακούμε κάθε τόσο διάφορα για να μπορούμε να στοχεύουμε σε αγορές και κοινά και να διαφοροποιούμε το τουριστικό προϊόν λόγω της πολυμορφίας της τουριστικής αγοράς και βέβαια τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Σκεφτείτε μόνο αυτό που λέω, τις συνέργειες που θα δημιουργηθούν. Και όταν λέω συνέργεια μεταφράζω από το αγγλικό το synergy ένα συν ένα συν ένα, όχι τρία. 103. Και θα έρθουν όλα αυτά, αυτό το Υπουργείο με τις τρεις Γενικές Γραμματείες, να αντανακλά την απόδοση της επιχείρησης στο Ισοζύγιο τρεχουσών Συναλλαγών. Και για να κλείσω, μια και μιλάω για Ισοζύγιο τρεχουσών Συναλλαγών, πριν την κρίση, το έλλειμμα στο Ισοζύγιο τρεχουσών Συναλλαγών ήταν στο 18% του ΑΕΠ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό και κατά τα άλλα μας ο Σόιμπλε και οι δανειστές. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και καλή δύναμη.